Άκης και Ντέμι. Ντέμι και Άκης. Αν η σχέση αυτή ήταν σουβλάκι, θα ήταν στα σίγουρα extra prima large πιτόγυρος με διπλό κρεμμύδι και τριπλό τζατζίκι. Δεν αποκλείω να ερωτευτώ έναν φίλο μου, αλλά εγώ αυτή την περίοδο προσπαθώ να βάλω τη ζωή μου σε τάξη, γιατί μου φαίνονται όλα πρωτόγνωρα. Ο Άκης από την άλλη έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα και έχουμε καταλήξει ότι κανένας από τους δυο μας δεν είναι σε φάση να κάνει σχέση. Ίσως να μην ταιριάζουμε ως ζευγάρι. Μα τον Λεκέ και τη Λαδιά είναι ωραία τα παιδιά. Έχουν χτίσει ένα μύθο και φτεδάκι και φτεδάκι. Είναι φίλοι. Θα μπορούσαν όμως να είναι συν της άλλης ζευγαράκι. Κάμε τον Άκη, αυτές τις φωτογραφίες που λέγανε με τις αγκαλιές και με αυτά ήταν όντως φιλικές, έτσι όπως ισχυρίστηκε ο Άκης. Είναι φιλικές και το έχουμε ξεκαθαρίσει και μπορεί να υπάρξουν και άλλες γιατί κάνουμε παρέα και βγαίνουμε. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι. Κι εγώ αν το έβλεπα μπορεί να σκεφτόμουν κάτι. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση. Τίποτα μέχρι τώρα θέλετε να πείτε. Όμως, όπως λέτε στο OK, για αύριο ποιος ξέρει. Ίσως όλα να έρθουν τούμπα και να σκάσει η γαρδούμπα. Θα μπορούσες να ξυπνήσεις μια μέρα και να δεις τον Άκη με άλλο μάτι. Πιθανότατα ναι. Αν είμαι σε πιο ήρεμη φάση της ζωής μου... Καταραμένες υποχρεώσεις. Η καριέρα ενδιαφέρει το κορίτσι πάνω απ' όλα και ο Άκης πάει στην ξενιτιά με μια ψητή μπριζόλα. Αυτό το εξωτερικό. Λίγο, κανένα μήνα. Αυτά. Είσαι κανείς, το σχεδιάζεις, το έχεις ανάγκη. Το έχω οπωσδήποτε. Πρέπει να πάω να μαγειρέψω, να πάω να δουλέψω έξω λίγο. Αυτά. Ώρα καλή, Άκη, και κοίτα. Μετά το τουρ στις ψισταριές αυτού εδώ του κόσμου, τράβα στην Ντέμι να της πεις: Εσένα θέλω, φως μου. Ο Άκης έχει πει πως αν σε δει ερωτικά θα στην πέσει. Πώς θα αντιδρούσες σε μια τέτοια περίπτωση? Ελπίζω να μην το κάνει σε λάθος timing, γιατί υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί μια φιλία. Άκουσες, Άκη μου, καλά. Άκουσες, Πετρετζίκη. Μη βγάλεις πρώτα το χαλβά και έπειτα το τζατζίκι.